Χαίρομαι ειλικρινά που διαδέχομαι τον προλαλήσαντα βουλευτή για την εξαιρετική πολιτική τεκμηρίωση κατά του νομοσχεδίου που καταθέσατε, κύριοι της κυβέρνησης. Ένα σχόλιο θα ήθελα όμως πριν μιλήσω για το νομοσχέδιο. Έχω υποχρέωση άλλωστε και δέσμευση απέναντι στους φορείς και την κοινωνία της περιοχής να καταθέσω την κατηγορηματική αντίθεσή τους στο κλείσιμο του μεθεριακού σταθμού της Νυμφαίας με απόφαση ουσιαστικά του Υπουργείου σας, του κυρίου Χαρδαλιά. Αποκόπτεται ουσιαστικά η πρόσβαση των πιο τουριστικών προορισμών της περιοχής από εκατομμύρια βόρειους επισκέπτες. Διαπράτεται έγκλημα σε βάρος της τουριστικής ανάπτυξης και της τοπικής οικονομίας, μιας χυμάζουσας οικονομίας που ανέμενε να επανεκκινήσει από τον τουρισμό, σήμερα οδηγείται σε καταστροφή λόγω κυρίως της δικής σας αναξιοπιστίας, της έλλειψης σχεδιασμού και των αποφάσεων που παράγουν αδικίες, που αντί να στηρίζουν μια ιδιαίτερη περιοχή όπως η Θράκη, την οδηγούν σε υποβάθμιση. Ποιον θα πείσετε, κύριοι, ότι η επιλογή να μείνει ανοιχτός μόνο ο Προμαχώνας έγινε με αμιγώς επιδημιολογικά κριτήρια? Την απόφαση, κύριε, να κρατήσετε μία μονοπύλη εισόδου στα βόρεια σύνορά μας, σας την υπαγόρευσαν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, που θέλουν σε άλλους προορισμούς να κατευθύνουν τους βόρειους επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται ότι είστε όμοιροι των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, όπως κύριοι είστε όμοιροι του κακού παρελθόντος της δεξιάς, για να επανέλθω στο νομοσχέδιο που σήμερα συζητούμε. Αναρωτιέμαι ποιος είναι ο λόγος να νεκρανασταίνετε νομοθετικά διατάγματα της Χούντας. Τα προβλήματα που υποτίθεται ότι θέλετε να διευθετήσετε έχουν ήδη ρυθμιστεί από το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Δεν σας είναι άγνωστα τα προεδρικά διατάγματα, ούτε το 141 του 91 που αντιμετωπίζει, αν χρειαστεί, απαγορεύσει συγκεντρώσεων για λόγους δημόσιας ασφάλειας, ούτε βέβαια το 120 του 2013 με το οποίο ρυθμίζεται ο τρόπος που κινούνται οι διαδηλωτές για να μην διαταράσετε οικονομική και κοινωνική ζωή. Αυτή είναι η πραγματικότητα που σας θέτουμε. Για ποιες κατάρες και ποια αναθέματα μίλαγε πριν λίγη ώρα ο Υπουργός? Θα μας εξηγήσετε επιτέλους για ποιον λόγο προχωράτε στο αντιδραστικό αυτό κατασκεύασμα που ποινικοποιεί ουσιαστικά την πολιτική και κοινωνική ζωή, που θέλει να βάλει σε γύψο τους αγώνες των εργαζομένων και να απολώσει τελικά την κοινωνία? Αν νομίζετε, κύριοι, ότι βρήκατε την ευκαιρία που ψάχνατε μετά από μια περίοδο φόβου και ανασφάλειας που πέρασε λόγω πανδημίας η κοινωνία, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Είστε πολύ γελασμένοι αν πιστεύετε ότι θα προκαλέσετε φοβικά και συντηρητικά αντανακλαστικά. Το αντίθετο ακριβώς θα συμβεί. Θα απελευθερωθούν οι δημοκρατικές δυνάμεις της κοινωνίας μας. Αν, κύριοι, με τις αντιδραστικές ρυθμίσεις θέλετε να συμβολήσετε την πυγμή, το δόγμα νόμος και τάξη που ακούω από πολλούς ομιλητές σας, αντιγράψτε με πιο αυθεντικό τρόπο τη Χούντα. Ακίδες, σπαθιά, οβελίσκους, ως σύμβολα δύναμης σκόρπιζε στην επικράτεια της χώρας. Φτιάξτε κι εσείς ένα εδώ στο Σύνταγμα για να μην σας ξεχνάμε ποτέ. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, επέρεται ότι απολαμβάνει ότι χέρι της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού. Αν είναι έτσι, αν είστε τόσο βέβαιοι, από ποιον φοβάστε, από ποιον αισθάνεστε ότι απειλείστε, ότι θέλετε αυστηρές ποινικές διατάξεις, ρυθμίσεις, ακόμα και για φυλάκιση, για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις? Τι σας τρομάζει και θέλετε δέσμιο το λαό? Όσο κι αν προσπαθείτε να το κρύψετε, τρέμετε μόνο με την ιδέα της οργής που θα προκαλέσουν οι πολιτικές σας στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Θέλετε να προλάβετε την οργή του λαού,
να περιορίσετε τις αντιδράσεις του. Γι' αυτό δεν διστάζετε να μας γυρίσετε πίσω στα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια της σκληρής δεξιάς. Να σας θυμίσω όμως, κύριοι, κάτι που ξεχνάτε. Το τι ακολούθησε η μεγάλη δημοκρατική έξαρση του λαού μας. Θέλετε, κύριοι, να στείλετε μήνυμα στα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που σας στηρίζουν ότι με τις πολιτικές σας όχι μόνο υπονομεύετε την εργασία, αλλά και κάνετε ότι περνά από το χέρι σας για να αισθάνονται ασφαλείς, αφού φροντίζετε να δένετε χειροπόδαρα τους εργαζόμενους. Κλείνετε πονηρά το ματάκι στον εμπορικό κόσμο, στη μεσαία τάξη, ότι δεν ευθύνονται οι πολιτικές σας που τη διαλύουν, αλλά οι εργαζόμενοι, οι πελάτες τους δηλαδή, που διεκδικούν εισόδημα για κατανάλωση. Και τέλος, κύριοι, θέλετε ως παράταξη να αποκαταστήσετε τις αιμονές και τις ενοχές που σας βαραίνουν και σας στοιχιώνουν από το παρελθόν της σκληρής δεξιάς. Την αλλεργία και την απέχθεια που εκδηλώνατε για κάθε μεγάλη κινητοποίηση του λαού μας. Την δυσφήμιση και την ενοχοποίηση των μεγάλων δημοκρατικών αγώνων του λαού μας. Και λυπάμαι ειλικρινά, κύριοι της ηγεσίας του Κινάλ, που για άλλη μια φορά γίνεστε το πλυντήριο για να ξεπλένει τις αμαρτίες της μια αμετανόητη δεξιά. Καταψηφίζω το νομοσχέδιο με πλήρη συνείδηση ότι ανοίγεται έναν ολισθηρό και επικίνδυνο στο τέλος δρόμο για τη δημοκρατία. Φαντάζετε όπως το πάτε, συναγωνίζεστε τον πρόεδρο της γείτονος που απειλεί να κλείσει τα social media. Προσέξτε, κύριοι, μήπως στο τέλος το μιμηθείτε και σε αυτό.